είμαστε εδώ, είμαστε για τελευταία μέρα, βέβαια, μέσα στη μεγάλη εβδομάδα, όπως κάθε χρόνο, χρόνια ολόκληρα. Ξανά ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη, κανονικά, του Πάσχα, εμείς και εμείς δηλαδή, γιατί εσείς που έχετε παιδιά, μάλλον κάπου θα είσαστε και θα κάνετε ωραίες διακοπές. Να, αυτό το παιδί λες και έρχεται από διακοπές. Είναι, κοίτα, υπέροχο χρώμα που έχει. Κοιτάξτε πώς τον έχει φιλήσει ο ήλιος στα μουτράκια του. Βρεγανίστηκε. Ρε παιδιά, πραγματικά πρέπει να βγουν μια μέρα αυτοί εντελώς, να δούμε κι εμείς ο ένας τον άλλον. Πώς είμαστε χωρίς το make-up. Όχι, κοίτα ομορφιά, μια χαρά είσαι. Κοίτα ομορφιά ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν 40 τόσο χρονών. Μπράβο σου, φτού σου. Είμαι εξιντάρης. Στη διάθεση. Όχι, στη διάθεση η ηλικία μου είναι μέσος όρος. Της ηλικίας μου και της διάθεσής μου. Γι' αυτό. Θοδωρή, η μητούλα σου είναι κατακόκκινη. Έχεις αυτό που θέλουμε όλοι το καλοκαίρι. Ναι, δερματολογικά προβλήματα. Το φιλί του ήλιου. Μπράβο, ρε Θοδωρή. Πραγματικά άλλο πράγμα. Εσύ γυαλίζουν για τα ματάκια σήμερα. Συγχαρητήρια. Θα μας σκέφτεσαι τώρα που θα ξεκουραστείς κι εσύ και όλοι μας. Εννοείς τώρα που θα πάρεις σύνταξη. Αυτές τις 4-5 μέρες. Θα μας σκέφτεσαι από τις... Στη σύνταξη θα βγούμε όλοι μαζί εμείς. Το ξέρω. Δεν είναι θέμα. Αλλά να βρεθούμε μια μέρα έτσι άβαφη να τα πούμε. Κάποιοι θα ξαναζηστηθούμε κιόλα. Εννοείται. Θα είμαστε με ένα πινελάκι μας. Πρέπει να πούμε και μαγαζί και τραπέζι. Ταυτότητες θα πάρετε μαζί. Να έχουμε ταυτότητες, να ξέρουμε ότι είμαστε εμείς. Εδώ θα είμαστε το διάδερς χωρίς. Είμαστε ωραίοι. Ο Ιταλός με τα μάτια που είναι λίγο έτσι. Εγώ με τη μύτη που έχει πάθει κάτι δερματολογικά. Τίποτα δεν έχει πάθει, Μητούλα. Σου έχει υπέροχο χρώμα, σου λέω. Σου πάει πολύ. Λοιπόν, με συγχωρείτε για την ημέρα μου σήμερα. Να προλάβω πριν τις διαφημίσεις να ενημερώσω τον κόσμο, να ενημερωθώ κι εγώ. Τι έχει σκεφτεί να πούμε σήμερα, αγαπημένη Ρέαση. Έλα, βρε, θα σου κάνω ένα κολλάζ από τις φετινές σου εμφανίσεις. Ειλικρινά, στεναχωριέμαι που το λέω, αλλά είσαι καλύτερα από ποτέ και στεναχωριέμαι, γιατί θα ήθελα να σου λείπω, κατάλαβες. Θα ήθελα να σου λείπω. Και να λες, να, χάλια περνάω, Ελένη, δες πώς είμαι. Αλλά εσύ λάμπεις όλο και πιο πολύ. Αυτό σου Ρέαση, ούτε ο χρόνος δεν σε πιάνει σένα. Με τίποτα. Όσο κουμπάει. Μινάκια σήμερα. Όχι, δεν είναι μινάκια. Μινάκι είναι. Είναι το στυλ τέτοιο. Ναι, αλλά μινάκι είναι. Δεν βαριέσαι. Τι γίνεται, Τι γίνεται, Ρέαση. Ωραία. Πολύ φανταστική. Φτάνει το Πάσχα. Ωραίο Πάσχα το φετινό. Ελένη, γιατί μου κάνεις τέτοιες ερωτήσεις. Τι να ρωτήσω, Παναγίτσα. Ωραίο μου, το δεν Πάσχα ξέρω. Το φετινό. Πώς το βλέπεις. Κοίταξε, δεν είναι ότι δεν έχουμε ξαναπεράσει και πιο ωραίο από το φετινό. Εντάξει. Αστρολογικά εννοώ. Εντάξει. Κοίταξε να δεις, θα σου πω γενικά το καλό ποιο είναι ότι εκεί πέρα κοντά στο Μεγάλο Σάββατο θα γυρίσει σε ορθή πορεία η Αφροδίτη. Αν μη τι άλλο, θα κάνουμε καλή ανάσταση. Ωραία, εντάξει. Η Μεγάλη Εβδομάδα ούτως ή άλλως είναι μια εβδομάδα ζόρικη, δύσκολη. Έτσι, πέρα από το αστρολογικό. Δεν έχει μείνει και τίποτα. Δύο μέρες μέχρι το Μεγάλο Σάββατο. Συνάδει με την ανάβρωμη Αφροδίτη. Έτσι, όλα απαγορεύονται. Ναι. Κανονικά. Οπότε το Μεγάλο Σάββατο, που περιμένεις κάπως έτσι να εφρανθείς, θα γυρίσει την ορφή της πορεία η Αφροδίτη. Άρα, οκ. Okay. Το μόνο που θέλω να πω, επειδή πάντα το Πάσχα οι περισσότεροι ταξιδεύουν, είτε για να πάνε στο χωριό τους, είτε για να μετακινούνται γενικά, επειδή θα έχουμε ανάβρωμο Ερμή όλες αυτές τις μέρες, λίγο πιο προσεκτικά στο κομμάτι που έχει να κάνει με οδήγηση, με τα μεταφορικά μας μέσα κτλ. Τι έχουμε... θα πούμε σήμερα, τι θα κουβεντιάσουμε σήμερα. Σήμερα θα κουβεντιάσουμε το εξής. Θα κουβεντιάσουμε την πορεία του Άρη που μπαίνει στους διδύμους, που ξεκινάει ουσιαστικά λίγο μετά το Πάσχα και θα μας φτάσει μέχρι αρχές Ιουνίου. Οπότε είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι μία από τις... Όταν μπαίνει ο Άρης σε ένα ζώδιο, το έχουμε ξαναπεί, ανάλογα με το που βρίσκονται οι άλλοι πλανήτες, τους ενεργοποιεί. Άρα, μπαίνοντας ο Άρης στους διδύμους, τι κάνει ουσιαστικά για άλλη μια φορά, ενεργοποιεί το κομμάτι που έχει να κάνει με τον Κρόνο που είναι στον τοξότη. Άρα, για κάποια ζώδια, τα μεταβλητά ζώδια, διδύμους, παρθένους, τοξότες, ιχθύς, είναι μια πιο απαιτητική περίοδος. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το πώς θα μας επηρεάσει τον καθένα ξεχωριστά όλο αυτό το χρονικό κομμάτι και θα πούμε και έτσι δύο πραγματάκια για τις ημέρες αυτές. Πολύ ωραία. Αυτά θα τα πούμε όλα σε λίγο προς το παρόν. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίσουμε σε λιγάκι. Λεπτά ή λιπαρά μαλλιά. Ανακαλύψτε το νέο Pantene Conditioner σε μορφή αφρού. Ανάλαφρος αφρός για 100% ενυδάτωση και 0% βάρος. Δυνατά μαλλιά, όμορφα μαλλιά. MacBook 2017. 240 μοντέλα. 25 καλλιτέχνες, 12 catwalks, 8 special acts, 2 ώρες μόδα και μουσική. Ένα μοναδικό fashion music project παρουσιάζει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μαζί του η Μέρη Σινατσάκη. MacBook 2017. Έρχεται στον Αλφα.
σε αυτό το σπίτι. Σε αυτό. Σε αυτό. Και αυτό το σπίτι. Εδώ, εδώ, εδώ. Ακόμα περισσότερα σπίτια τρέχουν με ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps. Γιατί τώρα, μόνο με 5,5 ευρώ επιπλέον το μήνα, η Κοσμοτέ ανεβάζει την ταχύτητα του σπιτιού σου. Για σένα που θέλεις ακόμα πιο γρήγορο ίντερνετ, πιο οικονομικά από ποτέ. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας, εσύ. Η γεύση της Fanta τα σπάει, τόσο που δεν χρειάζεται διαφήμιση. Τσέκαρε. Hashtag, τόσο γαλή που πουλάει από μόνη της. Άρα οι νέοι έχουν τον έλεγχο. Θα τα αλλάξουμε όλα. Βοήθησε την ομάδα marketing νέων. Sì alla vita. Sì alla leggerezza. Sì alla seduzione. Sì all'amore. Sì a me stessa. Sì, Giorgio Armani. Θες τάμπλετ ή smartphone ή και τα δύο. Έχεις το λόγο να πας στον Κοτσόβολο. Γιατί εκεί θα βρεις το τετραπύρινο τάμπλετ MLS Angel μόνο 129 ευρώ. Και το smartphone MLS Spirit που του μιλάς και σε καταλαβαίνει μόνο 149 ευρώ. Κοτσόβολος. Η MyDirect φέρνει τα καλύτερα νέα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 8 ευρώ. Επιπλέον 10% έκπτωση σε αιτήσια ασφάλιση και δωρεάν κάρτα υγείας Privilege Card. Αυτή είναι η καλύτερη πρόταση ασφάλισης από τους καλύτερους στην εξυπηρέτηση πελατών. Μπες τώρα στο mydirect.gr ή κάλεσε στο 212-212-8383. MyDirect. Έλα κατευθείαν. Zer Atlas 2 ήρθε σε νέα μειωμένη τιμή. Γι' αυτό πρέπει όλοι τώρα να τηλεφωνήσετε στο τηλέφωνο που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης και να ζητήσετε το Zer Atlas 2, το τηλέφωνο με τα μεγάλα γράμματα, το τηλέφωνο με τους μεγάλους αριθμούς, το τηλέφωνο που έχει ραδιόφωνο, το τηλέφωνο που έχει Bluetooth, MP3, MP4, το τηλέφωνο που όσοι δεν βλέπετε μπορείτε κάλλιστα να ακούτε όπως 1, 2, 3 το κουμπί SOS το οποίο βλέπετε τώρα. Αυτό ακριβώς, το κουμπί το οποίο τηλεφωνεί αυτόματα σε 5 διαφορετικούς αριθμούς και στέλνει και ταυτόχρονα 5 γραπτά μηνύματα. 55 ευρώ μόνο και ένα επιπλέον δώρο, ένας καινούριος αριθμός για να το χρησιμοποιήσετε παράλληλα με αυτό που ήδη έχετε χωρίς να πληρώσετε απολύτως τίποτα. 55 ευρώ μόνο. Έτσι γιορτάζει η εταιρεία Telemarketing τα 30 χρόνια. Και έτσι ακριβώς σας λέει ευχαριστώ. Αρκεί να τηλεφωνήσετε τώρα. Σήμερα το καλό ντύσιμο είναι είδος πολυτελείας. Άλλος ένας μύθος που γκρέμισε η μπουλντόζα. Μπουλντόζα.gr. Ντύσου καλά και οικονομικά με τα πιο ψαγμένα ρούχα και παπούτσια. Και ό,τι δεν σου κάνει, το επιστρέφεις δωρεάν. Μπουλντόζα.gr. Τώρα και με δωρεάν μεταφορικά έως 12 Απριλίου. Δεν είναι ο χρόνος που γερνάει την επιδερμίδα. Είναι ο χρόνος στον ήλιο. Ένα αντιλιακό δεν αρκεί. Κορές κόκκινο σταφύλι. Αντιλιακή προστασία. Ορατή μείωση ρητίδων. Στοχευμένη δράση κατά των πανάδων. Με φυτικά βλαστοκύτταρα. Κορές κόκκινο σταφύλι. Η απόλυτη προστασία από ήλιο και γύρανση. Η πλούσια γεύση είναι στο Givok. Και πλούσια γεύση σημαίνει πλούσιες στιγμές. Δημιουργήστε μυρωδάτες φακές με το νέο Givo για όσπρια Knorr και ανακαλύψτε τις προσφορές μας στα σούπερ μάρκετ. Ξεκινάμε τους τελικούς του Quiz Dome Show! Αυτά είναι! Η εβδομάδα των τελικών κρύβει μόνο εκπλήξεις. 10 καλύτεροι παίκτες έρχονται εδώ και αντιμετωπίζουν τον Γιώργο. Και ο νικητής, εκτός από τα προσωπικά του κέρδη, παίρνει και 30.000 ευρώ. Quiz Dome Show με τον Λάμπρο Φυσφή. Ένστικτο, τύχη, πού μας πηγαίνει. Τρίτη με Παρασκευή στις 6 το απόγευμα. 13.700 νικητές έκαναν μικρές και όχι μόνο επιθυμίες τους πραγματικότητα, κερδίζοντας 50 ή 100 ευρώ στα Scratch, άλλος για το 50 και άλλος για το 100. Scratch, τύχη στη στιγμή. Το Πάσχα στα ΑΒ το καλάθι γεμίζει με τις πιο γιορτινές προσφορές. Μέχρι το Μεγάλο Σάββατο, ελληνικό αρνάκι ολόκληρο ή σε μέρη, μόνο 5,39 το κιλό. Και ελληνικό κατσικάκι ολόκληρο ή σε μέρη, μόνο 5,89 το κιλό. Φέτα Pop Πίνδου, μόνο 5,39 το κιλό. Ελαιόλαδο ΑΒ 4 λίτρα, μόνο 16,80. Και γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλό, μόνο 2 ευρώ και 5.
5 λεπτά. Η χαρά να κερδίζεις. Κάθε φορά που ψωνίζεις, μόνο στα ΑΒ. Πού αλλού? Όλα Avocando. Είσαι το τέλειο φρούτο, αλλά το κουκούτσι σου πιάνει πολύ χώρο, δεν νομίζεις? Φαντάσου η τέλεια υφή σου να πλωνόταν παντού, όπως το Total. Βλέπεις τίποτα άλλο εκτός από πλούσιο κρεμώδες γιαούρτι? Όχι, πες. Total 2% από τη φάγε. Τίποτα περισσότερο. Ποτέ λιγότερο. Κάποια μέρα, ο γιος μου μπορεί να πετύχει σπουδαία πράγματα. Πρώτα όμως, πρέπει να μάθει να τρώει μόνος του. Και θα τον αφήσω, γιατί έχω τη λύση για τους δύσκολους λεκέδες. Νέο Skip με σύνθεση Complex Rapid Enzyme. Απομακρύνει δύσκολους λεκέδες, όπως σάλτσα ντομάτας. Skip, η νούμερο 1 επιλογή για αφαίρεση λεκέδων. Όταν περιμένεις για φαγητό την κόρη σου, μαζί με το φίλο της. Κάθε μέρα έχει ξεχωριστή γεύση με μια Coca-Cola. Από Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλο Σάββατο σε όλα τα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς, Όλυμπος βούτυρο εγωπρόβιο 250 γραμμάρια 2,99. Ελωμάς αλεύρι 1 κιλό 59 λεπτά. Κανάκι, όλα τα φρέσκα και κατεψυγμένα προϊόντα 40% φθηνότερα. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 1,99. Ελωμάς, η ελληνική ομάδα των σούπερ μάρκετ. Τι είναι αυτό? Το σόι, ρε Λιδία. Απορώ πως τα γυρνάνε οι ηθοποιοί χωρίς να γελάνε. Σβάιστιν, Γιώργεν. Το σοβαρό τον ηθοποιό δεν το πιάνε τα γέλια. Οι μισοί ηθοποιοί δεν καταλαβαίνεις αν μιλάνε ελληνικά. Έτσι το θράσον το φέρνεις μέσα στο ίδιο μπλοντιάτιο. Σε αυτό το σόι υπάρχει πολύ παρασκήνιο. Μην το χάσετε. Απόψε στις 9. Give me a chance. Το δέρμα σου αναγνωρίζει την απαλότητα, τη φιλικότητα, την πραγματική φροντίδα. Ακούσέ το. Everyday Sensitive. Με υγιεινό υφασμάτινο κάλυμα και διεθνή πιστοποίηση για απουσία βλαβερών ουσιών. Everyday Sensitive. Γιατί το δέρμα σου ξέρει καλύτερα. Λεπτά ή λιπαρά μαλλιά. Ανακαλύψτε το νέο Pantene Conditioner σε μορφή αφρού. Ανάλαφρος αφρός για 100% ενυδάτωση και 0% βάρος. Δυνατά μαλλιά, όμορφα μαλλιά. Αυτά τα ωραία πραγματάκια θα πούμε σε λίγο με την Σούλα μας. Α, εσύ αγόρι τι φτιάχνεις σήμερα και κάτι μυρίζει πάλι. Τι μαγειρεύεις? Μαγειρίτσα special, Ελενάρα μου. Είναι η μαγειρίτσα του νεαρού Τσούλη ή της οικογενείας, της μητέρας, ας πούμε, του πατέρα, της γιαγιάς, της θείας? Της γιαγιάς. Α, είναι της γιαγιάς. Παραδοσιακά πολυτελείας. Πολυτελείας παραδοσιακά. Πού τα βρίσκεις αυτά που λες, δεν ξέρω. Εξυπλάστης αυτό το αγόρι. Ναι. Μαγειρίτσα μεγάλη Τετάρτη θα κάνει κανένα ντου ο Πέτρος Γαϊτάνος. Άμα δεν το δείξουμε όμως εμείς, πώς θα το κάνουν οι άνθρωποι το Σάββατο, έχετε το μεγάλο Σάββατο, εντάξει. Δίκαιο. Κάποιοι δεν ξέρουν ακόμα να κάνουν μαγειρίτσα. Φυσικά, εμείς ας πούμε. Είναι, τι, είναι εύκολο φαΐ, δεν είναι εύκολο, παιδιά. Είναι υπέροχο όμως. Κάτι πρέπει να θέλει. Κακώς, πρέπει να την κάνουμε όλο το χρόνο τη μαγειρίτσα, με άμα αρέσει πολύ. Θα αρέσει. Άμα θα αρέσει, εντάξει. Λοιπόν, και μια που ο Θοδωρής κάρφωσε στην ηλικία του, είπε κοντά στα 60. Όχι, δεν είπα κοντά. Είπα πατημένα και μετρημένα και αμολυμένα προς άλλες δεκαετίες. Αυτό που κάνεις πάντα και είσαι υπερβολικός δεν είναι ωραίο. Θέλεις να πω την ηλικία μου? Όχι, μωρέ, Θοδωρή, μάζε μας τώρα με αυτές τις ηλικίες. Καταρχήν για να μην με μπλέξουν. Καταρχήν να μην αρχίσουμε να λέμε τις ηλικίες, θα βαρύνει, αυτό θα πέσει κάτω. Μισό λεπτό και για να μην νομίζουν ότι είμαι κανένας... Ογδοντάρης, δεν είσαι μόνο. Μωροματαιόδοξος. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γερωματεόδοξος. Όχι, μωρέ, Θοδωρή, απλά το είπα γιατί έχω βρει κάποια ιστορικά εξώφυλλα της αείμνησης Αλίκης Βουγιουκλάκη πασχαλινά. Και δείτε κόνσεπτ που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Άρα, Αλίκη. Περιοδικό πρώτο. Πασχαλινό εξώφυλλο, καλό Πάσχα με ένα κουνελάκι στην αγκαλιά. Κούκλα η Αλίκη, τρομακτικό το κουκλάκι. Λοιπόν, εδώ με περιοδικό ρομάντζο. Αυτό ήταν πολύ δυνατό περιοδικό για εκείνη την εποχή. Βέβαια. Πάλι εξώφυλλο, καλό Πάσχα. Εδώ είναι πιο πιτσιρικά. Εδώ ακόμα, ναι, γιατί αυτό το περιοδικό νομίζω κυκλοφόρησε λίγο δεν ο θεατής. Πρώτη φορά το βλέπω. Ναι, το ναι, 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 κυκλοφόρησε. Το ντομινό όμως το ξέρουμε. Ναι. Ντομινό, ντομινό, όπως λεγόταν, δεν θυμάμαι. Αλίκη και Γιαννάκη. Άμα ωραία το Γιαννάκη. Ξανθούλης με την μπουκλίτσα του. Να το. Με ένα κατσικάκι στην αγκαλιά. Δηλαδή, σκεφτείτε αυτά τα εξώφυλλα να γίνονταν σήμερα. Εκείνη, τα χριστουγεννιάτικα δεν ήταν. Το πρώτο ήταν. Αλλά και τα πασχαλινά δεν πήγαιναν πίσω. Είχαν έτσι παραλλαγές, φόντα.
Κάτι κάνανε. Το ρομάντζο επίσης. Και επειδή το κοίταξα, ήταν άπειρες οι φωτογραφίες εξωφύλων πασχαλινές. Δηλαδή πρέπει κάθε χρόνο να έκανε 2-3 εξώφυλλα για τα περιοδικά προκειμένου να γιορτάσουν και να πουλήσουν το Πάσχα. Ένα πρόσωπο που συζητιέται 21 χρόνια μετά το θάνατό της. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Ναι, να θυμηθούμε λίγο για την Αλίκη. Καταρχήν να θυμηθούμε ότι την Αλίκη Βουγιουκλάκη την έχρισε εθνική στάρ. Όχι κάποιος στη δεκαετία του 70 μετά τις μεγάλες επιτυχίες ή 80 ακολουθώντας έτσι την τροχιά του θρύλου της, αλλά ήδη από το 59 η Ελένη Βλάχου της Καθημερινής. Τόσο γρήγορα δηλαδή, και μάλιστα από την Ελένη Βλάχου που θεωρείται και έτσι μια αυστηρή γυναίκα στην κρίση της, δεν χαριζόταν εύκολα. Όχι. Με λίγα λόγια. Όχι ακριβώς και ήταν κάτι ανάμεσα σε η Ελένη Βλάχου διανοούμενη αλλά και άνθρωπος που είχε αντίληψη του τι γινόταν στην κοινωνία. Σε όλα τα στρώματα. Εκεί δηλαδή στο ξύλο, τον παράδεισο, πριν τη Λίζα κλπ. Ήδη είχε καταλάβει και νομίζω ότι είχε καταλάβει και ο κόσμος ότι αν κάποια αντανακλά τα όνειρα, τις ελπίδες και τις φιλοδοξίες, γιατί ήταν ένα φιλόδοξο κορίτσι που κατάφερε να κλέψει τις καρδιές όλου του κόσμου στην Ελλάδα, ήταν η Αλίκη, η οποία έγινε μεν, όπως ξέρουμε όλοι, το σύμβολο μιας αθωότητας, αλλά δεν θα ξεχάσουμε και το πόσο σωστή επιχειρηματίας ήταν και πόσο προσπάθησε στη ζωή της, με μόχθο και πολλή δουλειά, να κατακτήσει έστω και το παραμικρό από αυτά που κατέκτησε. Η επιτυχία του σινεμά, των ταινιών της, αφάνισε σχεδόν, εξουδετέρωσε τη θεατρική της εικόνα, η οποία ναι μεν υπήρχε, αλλά πάντα ματαιωνόταν όταν προσπαθούσε να σοβαρέψει. Όταν το σχέδιό της για μια παραγωγή που θα έβγαζε λίγο, θα πέταγε λίγο έξω τον κόσμο της, ναυαγούσε. Γιατί πολλές φορές ανέβασε δύσκολα θεατρικά έργα, απαιτητικά, όπως με τρομερούς συνεργάτες. Όπως μια παράσταση Κέσσαρ και Κλεοπάτρα με Μουσκή Χατζηδάκη, φοβερά σκηνικά, το οποίο κατέβηκε μέσα σε ένα μήνα, ανέβασε μια κωμωδία και έσκησε. Δηλαδή, γινόταν αυτό, ήξερε τι θέλει ο κόσμος και δεν μπορούσε να το αποφύγει. Μάλιστα, τι θέλει ο κόσμος από εκείνη. Ναι. Τι θέλει ο κόσμος έτσι, ακριβώς από εκείνη. Και μάλιστα πολλές φορές, ας πούμε λίγο off the record, πάρα πολλοί τη σκηνοθέτησαν, συνεργάστηκαν μαζί της, έβλεπαν μια άλλη Αλίκη στις πρόβες και μια διαφορετική Αλίκη με το που ξεκινούσε η παράσταση στην αυλαία, στην πρώτη αυλαία. Ακριβώς επειδή προσαρμοζόταν και λίγο γνωρίζοντας τι κάνει. Όχι επειδή της έφευγε. Επειδή γνώριζε τι κάνει. Κάποιοι σκληρότεροι την είχαν χαρακτηρίσει ατάλλαντη. Αλλά αυτοί δεν ήξεραν τις πραγματικές της δυνατότητες και δεν έβλεπαν ανάμεσα στις γραμμές. Δηλαδή, τι έκανε, τι προσπαθούσε να κάνει η Αλίκη. Πάντως, αυτό που μου κάνει εντύπωση και ομολογώ ότι δεν το περίμενα, είναι ότι μετά από τόσα χρόνια, πέρσι έκλεισαν τα 20 χρόνια από το καλοκαίρι του 96 που πέθανε, που έφυγε από τη ζωή, συνεχίζουν οι ιστορίες της να τροφοδοτούν τον τύπο. Καινούργιες, μικρές λεπτομέρειες, τα περισσότερα, τα χοντρά-χοντρά που λέμε, έχουν γίνει γνωστά, έχουν αποκαλυφθεί, αλλά πάρα πολλά άλλα σιγά-σιγά βγαίνουν στον τύπο, μικρές έτσι αψιμαχίες, γλυκές τις στιγμές, κάποια μυστικά ακόμα, φαίνεται έκρυβε πάρα πολλά, παρότι η ζωή της ήταν κοινή, μοιρασμένη σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Και ότι ενδιαφέρει ακόμα. Αυτό δεν το περίμενα. Πίστευα ότι σιγά σιγά και θα περάσει λίγο. Να σε ρωτήσω όμως κάτι. Επειδή εμείς το βλέπουμε και το ζούμε, από μικρά παιδιά βλέπουμε τις ταινίες της Αλίκης που εμείς, εγώ τουλάχιστον που δεν είμαι και μικρό κορίτσι, δεν τις πρόλαβα στον κινηματογράφο. Από ναι. τις ξεκίνησα να τις βλέπω, από τότε που τις έπαιζε η ΕΝΕΔ και αργότερα φυσικά όλα τα ιδιωτικά κανάλια. Βλέπεις ότι από τότε που ήμασταν παιδιά μέχρι και σήμερα, εξακολουθούν και τα παιδιά μας να βλέπουν με ευχαρίστηση τις ταινίες που πρωταγωνιστεί η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Με τον ίδιο φανατισμό, ενώ με την ίδια ευχαρίστηση. Να σου το πω έτσι. Ευχαρίστηση. Δηλαδή, σου λέει, από το να δω κάτι άλλο, ωραία θα περάσω με την Αλίκη και ας ξέρω όλες τις ατάκες τις ταινίες της απ' έξω. Ναι. Πώς το εξηγείς αυτό. Ας διαφοροποιηθώ λίγο, συμφωνώντας εν μέρη μαζί σου. Νομίζω ότι υπάρχει μια νεότερη γενιά που έχει απομακρυνθεί λίγο περισσότερο από ότι εμείς και η επόμενη μας γενιά από το ελληνικό σινεμά, έτσι όπως το βλέπουμε στην τηλεόραση. Αλλά η διαφορά είναι ότι η Αλίκη έχει κάτι τραβηχτικό και γλυκό. Δηλαδή, ακόμα και αν ένα 12χρονο, 15χρονο παιδί δεν το ενδιαφέρει η ταινία καθόλου, είναι πολύ είναι εύκολη στο μάτι που λένε. Είναι πολύ ευχάριστη. Δηλαδή, σαν να ήξερε ότι αυτός ο τρόπος που είχε σχεδόν επινοήσει μόνη της,
για τους λέω στοιχεία υπήρχαν από παντού. Από λίγο αμερικάνικο σινεμά, μετά αργότερα λίγο μπαρντό. Ξέρεις, πάντα σε συνεργασία με τους καλύτερους σκηνοθέτες που μπορούσε να έχει στην εποχή, ξέρεις, σακελάριο φυσικά. Σαν να ήξερε. Και διευθυντές φωτογραφίας. Τα κοντινά της ήταν πάντα ανεπανάληπτα και με πολλή εκφραστικότητα μιλούσαν και τα μάτια της. Και τρομακτικές ιστορίες για οποιονδήποτε δεν μπορούσε να την βγάλει σωστά, έτσι. Αλλά σαν να ήξερε τι μπορεί να κρατήσει στον χρόνο. Πώς η ίδια, επιλέγοντας τη σωστή γωνία, το σωστό ρυθμό, αυτό που είναι ανάμεσα σε αυτό που θέλει το έργο και που θέλει ο κόσμος από αυτήν, όπως είπαμε, θα το παίρνει και θα το ρίζωνε. Να σε ρωτήσω κάτι. Πριν είπες ότι όταν προσπαθούσε να κάνει κάτι έξω από τα νερά της, ναι, δηλαδή κάτι πιο σοβαρό, σοβαρό πιο επαγγελματικά. Πιο απαιτητικό και πιο έξω από τα νερά της ακριβώς. Σαν να ήθελε να... Να τσαλακώσει την εικόνα της. Ας μην το πω τόσο συγκεκριμένα. Να ήθελε να προκαλέσει και λίγο τον κόσμο και να προκαλέσει και λίγο τον εαυτό της. Μπορεί να ήθελε κάτι παραπάνω. Επίσης, από ένα σημείο και έπειτα μπορεί και να βαριόταν το ίδιο. Δηλαδή, καλό είναι το ίδιο όταν είναι αποδοτικό και όταν είναι αποδοτική, ανταποδοτική και η αγάπη του κόσμου. Αλλά θες και κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Αυτό και κάποιοι άνθρωποι σε πείθουν. Και λες, ωραία, να το κάνω. Και κάποια στιγμή πας να το κάνεις, δεν άντεχε, δεν υπέμενε η Αλίκη Βουλιουκλάκη. Σε μία μέρα έλεγε, αλλάξτε το όλο. Θεωρείς όμως ότι οι κομικοί ηθοποιοί είναι πιο κοντά στον κόσμο, είναι πιο αγαπητοί? Το βλέπουμε και σήμερα. Οι άνθρωποι που κάνουν, ναι, κωμωδία, φυσικά, είναι πιο κοντά στον απλό άνθρωπο. Άκου όμως, πάρα πολύ. Και πολύ καλοί ηθοποιοί έχουν κάνει κωμωδίες και έχουν χαρακτηριστεί ως κωμικοί πραγματικά και ανεπανάληπτοι. Ξαναρωτάω όμως την ερώτηση του Θοδωρή, μετά από 21 χρόνια, γιατί εξακολουθούμε να διαβάζουμε πράγματα που αφορούν την Αλίκη? Γιατί οι ταινίες εξακολουθούν να παίζουν στην τηλεόραση ακόμα και σήμερα και ο κόσμος να τις βλέπει? Αυτό είναι κάτι μοναδικό. Ναι. Δηλαδή, ναι, το λες και φαινόμενο. Και διαχρονικό. Και μην ξεχνάμε ότι είχε μια κωμική πλευρά που έβγαζε έντονα. Ευτυχώς δηλαδή. Γιατί στο Αχ, αυτή η γυναίκα μου, που είναι ήταν μάλλον η αγαπημένη μου ταινία της. Γιατί είναι πολύ τρελή ταινία και γιατί έχει στοιχεία πολύ σουρεαλιστικά μέσα. Είναι Σκαλενάκης, δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος. Και μοιάζει και λίγο διαφορετική από τις άλλες. Ευτυχώς που είχε κωμικά στοιχεία και τα έβγαλε νωρίς. Το κατάλαβε αυτό. Γιατί για φαντάσου να ήταν έτσι μια απόμακρη και πριγκίπισσα και που δεν ήθελε να διαλέξει και ξύνει. Όχι, δεν θα κάνει ποτέ καριέρα καταρχήν. Ήταν ένα γλυκό κοριτσάκι, λίγο αστείο, μια κόρη βασικά, που μεγάλωσε κάποια στιγμή και προσπάθησε να κάνει διαφορετικά πράγματα. Εγώ σου λέω ότι δεν τις βγήκαν όλα. Δεν τα κατάφερε όλα καλά. Λοιπόν, είδες. Έχουμε πει πολλές εισαγωγές για πολύ κόσμο. Τόσο μεγάλη δεν έχουμε κάνει για την Αλίκη Βουλιουκλάκη. Και έχουμε και πολλά ακόμα να πούμε. Πάμε να δούμε όμως το βίντεο που έχει ετοιμάσει η Κάλια. Οι άντρες όλοι αγαπούν, με το όνομά μου ξαγρυπνούν. Λένε για μια ξανθό μαλλού, που η καρδιά της είναι αλλού. Μια γυναίκα, αιώνιο κορίτσι. Ένα κορίτσι ροζ γάζα σε νεπούλα τα τραύματα. Έτσι την είχε χαρακτηρίσει ένας κριτικός. Εθνική στάρ την έκρισε για πρώτη φορά η Ελένη Βλάχου το 59. Σχεδόν 21 χρόνια μετά το θάνατό της, τον Ιούλιο του 96, η Αλίκη Βουλιουκλάκη κρατάει ακόμα το τίτλο της. Καμία δεν την ξεπέρασε. Η Αλίκη έγινε είδωλο. Μύθος. Σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής που λάμπει πάντα φωτεινή και αγέραστη πάνω σε λευκό πανί. Λευτέρι, λευτέρι, λευτέρι. Έχω σταβάρι στο παλιό μου το τευτέρι. Δεν είχα και μεγάλες φιλοδοξίες, είχε πει σε μια συνέντευξή της στη Μαλβίνα Κάραλη. Ήθελα να γίνω ηθοποιός. Γιατί δεν μου άρεσε ο κόσμος που ζούσα. Σαν παιδί δεν έχω περάσει και σπουδαία παιδικά χρόνια. Άρχισα κι εγώ να φτιάχνω ένα κόσμο της φαντασίας μου. Δικό μου λοιπόν. Το θέατρο. Και μπήκα σε αυτόν τον κόσμο. Πριν θυμάμαι καθόμαστε μπροστά σε ένα καθρέφτη. Ήταν η γιαγιά μου από τη μια μεριά, η Κουμουνδούρενα, μια πολύ δυναμική γυναίκα, και η μανούλα μου από την άλλη. Κι εγώ στη μέση. Τι θα γίνεις, Αλικάκη, όταν μεγαλώσεις? Λέω, θέλω να γίνω ηθοποιός. Η μάνα μου έξαλλη. Δεν πίστευε ότι έχω τα προσόντα, δηλαδή τα εξωτερικά. Και τόπε. Για να γίνεις ηθοποιός πρέπει να είσαι πολύ ψηλή, εντυπωσιακή. Κάνω λοιπόν έτσι, γυρίζω στον καθρέφτη, κοιτάω το μουτράκι μου και λέω: πράγματι, έχει δίκιο η μαμά, δεν έχω τίποτα ξεχωριστό. Σκάω ένα χαμόγελο. Έχει δίκιο. Αλλά εγώ θα γίνω. Ζω με δίχως στενοχωριά, κι ας μου λείπουν τα λεπτά. Αγαπάω όλα τα γόρια και με αγαπούν κι αυτά. Απόφυτος της σχολής του Εθνικού, η Αλίκη υπήρξε εξ αρχής ένα εξαιρετικό ταλέντο. Στα 26 της κέρδιζε το βραβείο ερμηνείας πρώτου γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία της στη Μανταλένα. Στο φινάλε, βέβαια, το βραβείο δεν σήμαινε κάτι ιδιαίτερο για εκείνη. Βλέπετε, ήδη από την πρώτη της κιόλα εμφάνιση στο πανί, το κοινό είχε αποφασίσει πως ήταν η νύφη. Το πρόσωπο που όταν εμφανιστεί ξέρεις πως το έργο έχει τελειώσει. Από τότε ο Φακός ήταν ο πιο πιστός εραστής της. Ελάτε κι άλλοι! Άλλε γάλε! Στο άλλοι γάλε! Άλλε γάλε!
Όταν τελειώνει, το θέλεις πάλι. Δυστυχώς για την ίδια κινηματογραφική της εικόνα ήταν τόσο έντονη που αφάνισε όλες τις άλλες. Ο κόσμος, το πλήθος που συνέρεε στα σινεμά, στα θέατρα, όπου εμφανιζόταν, αποζητούσε παντού και πάντα το αλικάκι, τη μαθήτρια της 7ης με τα ξανθά μαλλιά. Παρ' όλα αυτά, η Βουγιουκλάκη τολμούσε. Έξυπνη, φιλόδοξη, εργατική ήταν εκείνη που από το 75 και μετά άλλαξε το μέχρι τότε τρόπο ανεβάσματος στο musical, φέρνοντας στην Ελλάδα έργα υπερπαραγωγή. Την Καμπύρια, το Καμπαρέ, το Ωραία μου κυρία, την Τζούλια, την Εβίτα. Εκείνη απέτησε και ανέβασε τα κινηματογραφικά κασέ, το δικό της και των συναδέλφων της. Ανέδειξε νέους ηθοποιούς, καθιέρωσε τα καμαρίνα. Συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες, σκηνογράφους, μεταφραστές, με τους πιο αξιόλογους σκηνοθέτες σε έργα εξαιρετικής αισθητικής. Ακόμα και τότε μια μερίδα κριτικών, οι πιο εστέτ, συνέχιζαν την πυροβολή. Κατά καιρούς την είχαν αποκαλέσει ροζ γατούλα, ατάλαντη, επιτυχημένο μίμο, αιωνόβια που νεανίζει, εθνική αποκοιμίστρια. Λόγια που την πλήγωνε. Οι Έλληνες το νόστιμο το λένε και κουκλάκι. Πληρώσαμε και πρόστιμο αλίκι, Βουγιουκλάκι. Αυτή την καραμέλα ότι δεν έχω ταλέντο την πιπηλήσαμε αρκετά χρόνια. Έλειωσε πια. Το σανίδι είναι δύσκολο και άγριο πράγμα. Δεν μπορεί μια θεατρίνα αν δεν είναι σπουδαία να σταθεί τόσα χρόνια. Θα μου πείτε μόνη σου λες ότι είσαι σπουδαία. Μα βγαίνει από μόνο του. Βαρέθηκα σε όλη μου τη ζωή να ακούω δύο πράγματα. Δεν έχει ταλέντο και δεν θα γεράσει. Η Αλίκη θα μας καταδυναστεύει ακόμα και ρετρό, είχε προβλέψει ο κριτικός θεάτρου Κώστας Γεωργουσόπουλος. Είχε δίκιο. Στόχος μιας σκληρής κριτικής εν ζωή, η Αλίκη Βουγιουκλάκη συνεχίζει και μετά το θάνατό της να σερβίρεται στο τραπέζι μιας διαρκούς ειδωλοφαγίας. Άγνωστα περιστατικά από τη ζωή της, οι έρωτες, οι πλαστικές της, τα πιο μυστικά και αποκρυφά της, αληθινά ή ψεύτικα, γίνονται ακόμα θέμα στον showbiz τύπο. Ίσως γιατί πια οι δημοσιογράφοι είναι πολλοί και τα αστέρια λίγα. Ή ίσως για να δικαιωθεί εκείνος ο σοφός που λέει πως η αθανασία είναι μια αιώνια δίκη. Στην ιστορία φύσηξε καινούριο αεράκι. Λοιπόν, και για άλλη μια φορά είδαμε πώς καθίσαμε όλοι μας να δούμε αυτό το βίντεο και να δούμε και κάτι ακόμα και να χαζέψουμε ακόμα και τα πλάνα, τις φωτογραφίες, τις σκηνές από ταινίες. Τα πάντα όλα. Μοναδική Αλίκη. Μοναδική. Λοιπόν, θα παραμείνω στο αγόρι. Ναι. Θέλω να πάμε λίγο σε παιδικές ταινίες. Γιατί να, και το κομμάτι Αλίκη, μην νομίζεις. Δηλαδή, και παιδιά, αν ήταν σήμερα στο σπίτι, θα το χαζεύανε. Ναι, είναι ημέρες. Αφού λοιπόν τους έχουμε εδώ στο θέμα τους, μην τους μπερδέψουμε άλλα θέματα. Πάμε να συνεχίσουμε με τα παιδιά και πάμε να δούμε ταινίες. Όχι πασχαλινές ταινίες, γενικότερα ταινίες που μπορείτε να δείτε με τα παιδιά σας. Ναι. Εδώ, τώρα, αυτές τις μέρες, φυσικά. Έχω κάνει μια τρομερή επιλογή. Τέσσερις καινουριότατες και τέσσερις που συνεχίζονται ή όσον ούπο σε DVD, Blu-ray κλπ. Στη γειτονιά σας. Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με μια ταινία παιδική κινουμένων σχεδίων που είναι σχεδιασμένη για τον Γρηγόρη και την οικογένεια. Λέγεται Boss Baby, αρχηγός από κούνια. Και έχει να κάνει...